Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Πινάς και σήμερα σας έχω εδώ πέρα μια περσινή ναυαρχίδα της Xiaomi, η οποία αυτό το διάστημα έχει πέσει σε μια τιμή η οποία είναι πραγματικά τζάμπα. Το τηλέφωνο παίρνει τζάμπα. Για να δούμε ποια είναι, λέτε εσείς. Παρεμπιπτόντως, όπως μπορείτε να δείτε, το πακέτο ήρθε με Priority Line και ήρθε με την ACS, αλλά το πακέτο είναι απαράδεκτο, θεωρώ. Δεν έχει καμία προστασία. Δεν έχει μέσα ούτε σε κάποιο φελιζόλ να είναι, ούτε σε φουσκίτσες, ούτε σε οτιδήποτε κάτι τέτοιο. Είναι το δεύτερο τηλέφωνο που μου έρχεται έτσι. Άμα θυμάστε και το α1 σε ίδια συσκευασία έχει έρθει. Ας το ανοίξουμε. Φυσικά συμπεριλαμβάνεται συσκευασία και ένας ευρωπαϊκός adapters από το κατάστημα. Ωραία, αυτό εδώ είναι το πακετάκι. Μου θυμίζει λίγο του MI6 ή του MI5S, δεν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της συσκευής εδώ πίσω. Το πρώτο πράγμα που βλέπω εδώ πέρα είναι 5,7 ίντσες οθόνη, η οποία είναι AMOLED, παιδιά, και έχει μια καμπυλότητα σαν του S7 Edge περίπου. 22 MP κάμερα πίσω, 8 MP κάμερα μπροστά, 4070 mAh μπαταρία, δυνατή μπαταρία. Λείπει από τις σημερινές ναυαρχίδες, μπορώ να πω. 4GB 64 η έκδοση. Πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία, αυτή εδώ είναι η συσκευή. Να την βγάλω και την αφήσω δίπλα προς το παρόν. Μία θήκη για την συσκευή, η οποία είναι, δεν θα την έλεγε κανείς, όχι, δεν είναι σιλικόνης, σκληρή θήκη είναι. Ένα εγχειρίδιο χρήσης μαζί με το πινάκι αφαίρεσης T-SIM. Ο φορτιστής, ο οποίος φαντάζομαι είναι ταχυφορτιστής, ναι, είναι Quick Charge 3. Το βλέπετε πάνω δεξιά εδώ πέρα το σηματάκι της Qualcomm. Και εδώ πέρα το καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι Type-C. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε λίγο την συσκευή. Να αφαιρέσουμε την ζελατίνα. Πολύ ωραία, και να την ενεργοποιήσουμε. Ωραία, όσο ενεργοποιείται, ας ρίξουμε μια ματιά στο design. Μου θυμίζει πάρα πολύ, παιδιά, εδώ πέρα στο σχήμα, ειδικά πλάγια, το S7 Edge. Κάτω βλέπουμε τις γρίλες και την θύρα φόρτισης Type-C. Από την δεξιά πλευρά έχουμε τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης και το power button. Στο πάνω μέρος έχουμε την θύρα ήχου jack, θύρες υπερήθρων και το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου. Στην δεξιά πλευρά έχουμε μόνο το slot για την κάρτα SIM. Η υποδοχή για κάρτα μνήμης δεν παίρνει, όπως και όλες οι ναυαρχίδες της Xiaomi. Αυτό φυσικά το κάνουν οι εταιρείες για να πάτε στο ακριβότερο μοντέλο με το περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, παρά να πάρετε το φθηνό και να βάλετε μια κάρτα μνήμης. Πίσω βλέπουμε ότι είναι καμπυλωτή η συσκευή. Να το αφαιρέσουμε. Accessibility canceled. Ωραία, μας μιλάει κιόλας. Έχει πολύ ωραία αίσθηση, παιδιά, στο χέρι. Καμπυλώνει από τις δύο πλευρές η συσκευή, όχι από πάνω. MIUI 8. Ας το σετάρουμε στα αγγλικά. Ας βάλουμε το μαύρο θέμα για να δούμε και την ωραία AMOLED οθόνη, η οποία, να σας πω ότι 5,7 inches Full HD για LCD οθόνη είναι πάρα πολύ ok, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η AMOLED, η ανάλυση βασικά των AMOLED, οι οποίες είναι 5 AMOLED βασικά, δεν είναι πραγματική. Δηλαδή, όταν η οθόνη του OnePlus 3 π.χ., του OnePlus 5 ή του MI Note 2 εδώ πέρα, που είναι AMOLED και λένε είναι Full HD, η πραγματική ανάλυση δεν είναι Full HD. Θέλει λίγο ανάλυση για να σας το εξηγήσω, αλλά θα αφήσω ένα άρθρο πάρα πολύ καλό από το Anandec, που έχει κάνει ανάλυση την οθόνη του OnePlus 3, που είναι 5 AMOLED όπως και οι περισσότερες, που έχουν αυτό το θέμα, δηλαδή δεν είναι πραγματικά Full HD, είναι πιο κοντά στο 720p παρά στο Full HD οθόνη. Γι' αυτό και η Samsung έχει και μεγαλύτερη ανάλυση εδώ και
κάποια χρόνια στις συσκευές της. Φυσικά το μαύρο είναι απόλυτα μαύρο, απόλυτα βαθύ. Κλασικά δεν υπάρχει updrawer, είναι το κλασικό MIUI. Τι να δούμε, να πάμε λίγο στις ρυθμίσεις. Βλέπετε τι ωραία που είναι όταν είναι όλα μαύρα στο μενού. Κάνετε και μεγάλη οικονομία στην μπαταρία. Πάμε λίγο στο About Phone. 4 GB RAM. Android version 6.01. MIUI Global 8.2 Stable. Δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Αποθηκευτικός χώρος από τα 64 GB ελεύθερα είναι τα 56. Καλός αριθμός είναι, θεωρώ. Να δούμε λίγο τη status bar πως είναι. Μια χαρά. Έχει προκατεστημένες εδώ πέρα εφαρμογές της Google, Play Store, τα πάντα. Να πούμε ότι δεν έχει την μπάντα την 800, για όσους ενδιαφέρονται. Αυτή την έχει η International έκδοση που κυκλοφορεί, η οποία είναι και πολύ πιο ακριβή βέβαια, παιδιά. Σαν αίσθηση πάντως μου φαίνεται λίγο φαρδιά συσκευή, δεν θέλω να πω ψέματα, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μαζεμένη. Να φέρω λίγο και το MI6 εδώ πέρα. Βλέπετε ότι το MI6 είναι καμπυλωτό και από τις τέσσερις πλευρές, ενώ το Note 2 μου θυμίζει λίγο την πλάτη του MI5. Ίδιας γενιάς είναι, παιδιά, οπότε λογικό. Το MI6 είναι η εξέλιξη. Σε πάχος είναι πιο λεπτό το MI6, θεωρώ. Εδώ πέρα είναι η διαφορά στο μέγεθος. Τα bezel παρόλα αυτά στο MI6 είναι μεγαλύτερα. Ειδικά το... Βασικά σε ξεγελά, είναι τόσο καλή η οθόνη. Το απόλυτο μαύρο, στο πούμε αυτό εδώ. Όχι, είναι η ίδια τα bezel περίπου, παιδιά. Απλά με μπέρδεψε. Τώρα μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα κι εσείς. Θέλουμε να δούμε λίγο την κάμερα και λίγο τον ήχο. Αυτά μόνο και θα τελειώσουμε. Είναι απλό unboxing, δεν είναι review αυτό εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι δίπλα-δίπλα. Προσπαθώ να τα βάλω δίπλα-δίπλα, αλλά βλέπετε κι εσείς. Οπότε καλύτερα να βγάλω μία με το MI6 εδώ πέρα στο τετραγωνάκι και να βγάλουμε μία και με το MIUI Note 2. Εμένα, παιδιά, μου φαίνεται μια χαρά και στο Note 2. Δεν έχει τόσο θόρυβο όσο περίμενα, γιατί άκουγα να λένε ότι έχει αρκετό θόρυβο το MIUI Note 2 στις νυχτερινές λήψεις. Σίγουρα τώρα θα βγάλω μερικές φωτογραφίες και θα σας τις δείξω. Όσο δοκίμαζα τις συσκευές στην κάμερα, πήρα κάποιες λήψεις. Να σας πω λίγο ότι η συσκευή έχει καλές λήψεις ακόμα και σε συνθήκες εσωτερικού χώρου. Στις περισσότερες θα πήγαινε πάρα πολύ κοντά με το MI6. Σε κάποιες μπορεί να υπερήχει κιόλας, μπορώ να σας πω. Σε κάποιες υπήρχε αρκετά διαφορά, αρκετά μεγάλη διαφορά υπέρ του MI6. Όλα αυτά όμως από τις οθόνες των συσκευών, που όπως ξέρουμε αυτή εδώ έχει AMOLED, του MI6 είναι IPS LCD. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα μέχρι να τις δω στον υπολογιστή. Αυτό όμως που σας δείχνω τώρα, νομίζω φαίνεται ως ένα σημείο. Βλέπετε ότι η οθόνη, η μικρογραφία εμφανίζεται θολή, όχι λόγω του focus. Εμφανίζεται θολή λόγω του ότι έτσι φαίνεται και με το μάτι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα της AMOLED οθόνης αυτής της ανάλυσης. Της 5D AMOLED, αυτό που σας έλεγα και πιο πριν. Δεν ξέρω αν είναι κάποια ρύθμιση λογισμικού που έχει επιλέξει η εταιρεία, ώστε οι μικρογραφίες να μην φαίνονται υψηλής ανάλυσης, αλλά δεν το έχω ξανασυναντήσει κιόλας, παιδιά, για να σας πω την αλήθεια. Δεν μου έχει ξανασυμβεί η μικρογραφία να είναι σε αυτό το επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε λίγο την μουσικούλα. Τέρμα ένταση. We'll be right back.
Θα βάλουμε και το My 6. Ωραία παιδιά, νομίζω είναι ξεκάθαρο ποιο έχει καλύτερο ηχείο, είναι το Mi Note 2. Να σας πω ότι το Mi 6 έχει γενικά πολύ ωραίο ήχο και δεν το περίμενα το ότι το Mi Note 2 θα έχει τόσο καλύτερο ήχο, σε σημείο που φαίνεται ο ήχος του Mi 6 χάλια. Ωραία παιδιά, δεν θα μπορούσα τώρα να μην σας δείξω λίγο και το S7 Edge. Να χαμηλώσουμε λίγο την φωτεινότητά του. Θα δούμε λίγο τις διαφορές των δύο συσκευών. Να σας πω το S7 Edge γιατί με έχετε ρωτήσει αρκετοί πώς γίνεται και έχει μαύρο πλήκτρο. Γίνεται γιατί αυτό εδώ που φοράω είναι ένα screen protector το οποίο καλύπτει όλη την οθόνη. Για να δούμε λίγο τις συσκευές πώς είναι. Σε πάχος είναι πάνω κάτω ίδιες θεωρώ. Αυτό που σας έλεγα πλάγια, άμα εστιάσει σωστά, δυσκολεύεται λίγο νομίζω να εστιάσει. Είναι το Mi 6 τώρα με το οποίο παίρνω το βίντεο, οπότε βλέπετε λίγο και μια διαφορά με το S7 Edge. Βλέπετε ότι μοιάζει πάρα πολύ το design εδώ κάτω, το frame, έτσι πως δένει με το σώμα. Το S7 Edge παιδιά δεν έχει bezel, είναι πολύ μικρά τα bezel περιμετρικά. Στο Mi 6 τα bezel είναι αρκετά μεγαλύτερα. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει μια διαφορά, η καμπυλότητα είναι διαφορετική, δεν είναι τόσο έντονη όσο το S7 Edge σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ πιο μεγάλο όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Δυστυχώς φοράω μια πλάτη, ένα carbon skin, οπότε δεν μπορώ να σας πω για την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος για αυτήν. Φαντάζομαι δεν θα έχουν μεγάλη διαφορά, απλά θυμάμαι το S7 Edge να γλιστράει πιο πολύ, όπως και το Mi 6 γλιστράει πιο πολύ από το Mi Note 2. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, μέσα στα 10 λεπτά που το χρησιμοποιώ έχει γεμίσει δαχτυλιές. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια με κάθε συσκευή η οποία έχει γυάλινη επιφάνεια. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι άλλο παιδιά. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing του Xiaomi Mi Note 2. Από μένα, γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.